Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την παρουσία σας. Σταθερά, όπως άλλωστε έχουμε ανακοινώσει, συνεχίζουμε τις παρουσιάσεις παλαιών και νέων μελών της Δημιουργικής Πρωτοβουλίας για το Δήμο Καλαμάτας. Δημότες που στρατεύονται μαζί μας, που ενώνουν δυνάμεις με στόχο να κάνουμε την Καλαμάτα ένα Δήμο περισσότερο σύγχρονο, έξυπνο και φιλικό, ένα Δήμο που να αξίζει να ζεις και να δραστηριοποιείσαι. Καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα στη μεγάλη οικογένεια της Δημιουργικής Πρωτοβουλίας για το Δήμο Καλαμάτας, συνδημότησες με τις οποίες μοιραζόμαστε ίδιες αγωνίες και έχουμε κοινούς στόχους για την ανάπτυξη του τόπου μας. Καλωσορίζουμε λοιπόν τη Γιαννούλη Σταυρούλα. Η Σταυρούλα είναι απόφοιτος του Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας, στον τομέα λογιστικής και οικονομίας. Είναι φοιτήτρια στο προπτυχιακό πρόγραμμα τμήματος φυσικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Εργάζεται ως ιατρικός επισκέπτης για πολλά έτη στο νομό Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας. Είναι εθελόντρια και συμμετέχει σε δράσεις ευαισθητοποίησης πρόληψης των αποκαλούμενων τροχαίων εγκλημάτων. Είναι παντρεμένη με τον Σωτήρη Πιτσιλή, ιδιοκτήτη εργαστηρίου παρασκευής ζυμαρικών, με τον οποίο έχει αποκτήσει ένα παιδί. Σταυρούλα, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, την ευχαριστώ πολύ. Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα Σάντι. Η Σάντι είναι απόφοιτος του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου με ειδικότητα βρεφοκόμος παιδοκόμος και απόφοιτης της νοσηλευτικής σχολής του Δημόσιου ΙΕΚ Νοσοκομείου Καλαμάτας. Εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Κέντρο Αποκατάστασης Διάπλασης. Είναι εκλεγμένο μέλος στην τοπική κοινότητα Καλαμάτας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της Επιτροπής Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας του Δήμου Καλαμάτας. Επίσης είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Εξοραϊστικού Συλλόγου Φραγκοπήγαδο, η Μεταμόρφωση Σωτήρος, και έχει ένα γιο. Σάντι, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, Δήμα. Ξανθάκη Αθηνά. Η Αθηνά είναι διπλωματούχος Γαλλικού Ινστιτούτου και Μεταφραστικού και Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σορβόνης. Η κοινωνική και πολιτιστική της δραστηριότητα είναι πλούσια, καθώς έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, μέλος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας, μέλος του Λυκείου Ελληνίδων και Συλλόγου Κυριών Καλαμάτας, μέλος Συλλόγου Μικρασιατών Καλαμάτας και Συλλόγου Λακώνων Μεσσηνίας. Παράλληλα, είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μάνης και Παρατήματος Ένωσης Απανταχών Μανιατών. Καλή επιτυχία, Αθηνά. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Σγουράκη Βασιλική Βίκη. Η Βίκη είναι απόφοιτος του πρώτου επαγγελματικού λυκείου Καλαμάτας με ειδικότητα βοηθός νοσηλευτή και απόφοιτη του Δημόσιου ΙΕΚ Καλαμάτας στην ειδικότητα τεχνικός κομμωτικής τέχνης. Έχει εργαστεί ως ιδιωτική υπάλληλος σε διάφορες επιχειρήσεις πόλης μας και συνεχίζει να εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας και αναπληρωματικό μέλος της κοινοφελούς επιχείρησης Φάρης. Βίκη, καλή επιτυχία. Η Στεφανίδου Κυριακή Αγγελοπούλου. Η Κυριακή είναι απόφοιτος του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έχει εργαστεί σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα επί σειρά ετών. Είναι ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη λειτουργίας και προγράμματος. Ήταν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνη λειτουργίας και προγράμματος εργαστηρίου δημιουργικής απασχόλησης στην Καλαμάτα. Σήμερα εργάζεται στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας. Είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ποντίων Μεσσηνίας η Νέα Ρωμανία. Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Αγγελόπουλο, αναπληρωτή διευθυντή του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο παιδιά. Κυριακή, καλή επιτυχία. Φίλες και φίλοι, οι παρουσιάσεις των υποψηφίων θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα, οπότε και θα υπάρξει μια παύση λόγω των εθνικών εκλογών. Σας ευχαριστούμε. Δήμα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να γίνω μέλος αυτής της υπέροχης ομάδας. Θα είμαστε μαζί συνοδοιπόροι, θα δώσουμε έναν έντιμο αγώνα για το καλό της Καλαμάτας, της πόλης που αγαπάμε. Ελπίζω οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες μας, να με τιμήσουν με την ψήφο τους, ώστε να μπορέσω και εγώ από το δικό μου μετερίζει να προσθέσω και εγώ σε αυτή την όμορφη πόλη που λέγεται Καλαμάτα. Λέγομαι Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, με φωνάζουν Σάντι. Εργάζομαι στο Κέντρο Αποκατάστασης Διάπλασης. Είμαι πρόεδρος του Πολιτιστικού Εξοριστικού Συλλόγου Φραγκοπηγάδου Μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει και εύχομαι να καταφέρουμε το καλύτερο
για την Καλαμάτα και να μας εμπιστευτεί ο κόσμος και να είναι μαζί μας. Καλή μας επιτυχία. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση να συμμετέχω και αυτή τη φορά στα κοντά σας για το Δήμο της Καλαμάτας. Γνωρίζω το έργο σας μαζί με τους συνεργάτες σας και φυσικά το αξιολογώ θετικά. Σας ευχαριστώ, θα είμαι κοντά σας να δουλέψουμε για την πόλη μας και την παραλία μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ονομάζομαι Σγουράκη Βασιλική Βίκη. Με τιμά ιδιαίτερα η πρόταση του Δήμαρχου μας, Θανάση Βασιλόπουλου, που με επέλεξε για δεύτερη φορά να συμμετάσχω στο συνδυασμό του. Προτεραιότητα του συνδυασμού μας είναι η ανάπτυξη, το καλό της πόλης και η αλληλεγγύη μας σε κάθε μας συμπολίτη. Αυτός θα είναι και ο δικός μου αγώνας στο πλάι του Δημάρχου μας. Η στήριξή σας μας δίνει δύναμη και θάρρος να καταφέρουμε πολλά. Ζητάω από όλους τους συμπολίτες μας να ενώσουμε δυνάμεις για μια ακόμη καλύτερη Καλαμάτα. Η πόλη μας φημίζεται για το φως και τον πολιτισμό της και αξίζει πάρα πολλά. Καλή επιτυχία στον Δήμαρχό μας Θανάση Βασιλόπουλο. Τους υποψηφίους, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνδημότες, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κυριακή Στεφανίδου. Είμαι μητέρα, σύζυγος και εργαζόμενη που διαμένω στην Καλαμάτα τα τελευταία 30 χρόνια. Είμαι παρούσα σε αυτή την πόλη που ζω από επιλογή και όχι από υποχρέωση. Συστρατεύομαι με ό,τι πιστεύω πως μπορεί να βοηθήσει αυτή την πόλη και ό,τι μπορώ εγώ να υπηρετήσω. Τι θα κάνω? Το καλύτερο που μπορώ. Πώς θα το κάνω? Με τις γνώσεις μου σε τομείς που έχω διαχειριστεί. Με ποιους θα συνεργαστώ? Με τον ενεργεία δήμαρχο κύριο Θανάσιο Βασιλόπουλο και την δημοτική ομάδα που τον πλαισιώνει, γιατί ανέδειξαν στην πρώτη και όλες θητεία τους ότι έχουν τη θέληση και την ικανότητα να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σημαντικά και σύνθετα έργα ανάπτυξης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη μας. Τον ευχαριστώ που θεωρεί ότι μπορώ να γίνω ένα κομμάτι του puzzle για να γίνει η εικόνα αυτή της πόλης ομορφότερη, λειτουργικότερη και πιο ανθρώπινη για τα παιδιά μας. Πιστεύω πως η ισότιμη παρουσία ανδρών και γυναικών στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να δημιουργήσει ένα ισορροπημένο οικονομικό, κοινωνικό και αυτοδιοικητικό σύστημα που ο τόπος μας έχει ανάγκη. Η πεποίθησή μου αυτή εκπορεύεται από την πίστη μου ότι η γυναικεία παρουσία με ουσιαστικό και μεστό λόγο μπορεί να συνεισφέρει σε ένα γόνιμο και αποδυτικό διάλογο με την τοπική κοινωνία. Μπορεί δηλαδή να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος και με σεβασμό και κατανόηση στις ανάγκες κάθε κοινωνικής ομάδας να συνδράμει στην επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Το αίσθημα ευθύνης, η μεθοδικότητα, η οργανωτικότητα αλλά και η ενσυναίσθηση είναι επίσης στοιχεία που χαρακτηρίζουν το γυναικείο πληθυσμό και πιστεύω και εμένα. Και με όπλο αυτές τις αρχές θα πορευτώ με τον κύριο Βασιλόπουλο σε αυτόν τον έντιμο αγώνα για να κερδίσω την εμπιστοσύνη και την ψήφο σας. Σας καλώ λοιπόν με σεβασμό και εκτίμηση να στηρίξετε την προσπάθειά μου αυτή. Αυτά νιώθω και γι' αυτό είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ.